Κρητικός αμπελώνας, λοιπόν, φίλες και φίλοι, και κρητικό κρασί. Ένας άνθρωπος που είχε ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα, μιας και ασχολείται και με το ρεπορτάζ για τα αγροτικά θέματα και τα θέματα της παραγωγής, είναι ο Χριστόφορος Παπαδάκης, ο καλός συνάδελφος από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Καλώς σας βρήκα. Δύσκολο θέμα ο αμπελώνας, ο κρητικός αμπελώνας, Ειδικά η φετινή χρονιά ήταν από τις χειρότερες των τελευταίων ίσως 10 χρόνων, ίσως και περισσότερων, καθώς λόγω των καιρικών συνθήκων, καύσονες, περονόσποροι, υγρασίες, ένας πραγματικά αρρωστημένος καιρός που είχαμε στη διάρκεια του καλοκαιριού, προκάλεσαν όλες αυτές λοιπόν, οι καιρικές συνθήκες, προκάλεσαν πολύ μεγάλη μείωση της παραγωγής. Ίσως είχαμε τη μικρότερη παραγωγή των τελευταίων τουλάχιστον 10 ή και πλέον χρόνων. Την ίδια ώρα, ως χώρα, θέλοντας να συμβαδίζουμε πολλές φορές ίσως με την κοινοτική νομοθεσία, να μην είμαστε τα κακά παιδιά των Βρυξελών, δεν βάζουμε προς τις Βρυξέλλες κάποια σοβαρά όμως ζητήματα, όπως για παράδειγμα η κατώτατη εγγυημένη τιμή ας πούμε, του παραγωγού ή ξέρω εγώ, κατώτατη εγγυημένη τιμή στο κρασί. Κάτι όμως το οποίο πρωτοπόρησαν για άλλη μια φορά οι Γάλλοι μέσω κάποιας οργάνωσης και το έκαναν. Βάζουν λοιπόν αυτό το ζήτημα, προωθούν αυτό το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της κατώτατης εγγυημένης τιμής στο κρασί και όπως προημερών είχε αποκαλύψει στη Νέα Κρήτη ο πρόεδρος και ο ΣΟΕ Χρήστος Μάρκου, η κεντρική κλαδική οργάνωση κρασιού, αμπέλου και ίνου όπως λέγεται, σε σύντομο χρονικό διάστημα σκοπεύει να προχωρήσει σε διεκδικητικό πλαίσιο που θα εμπεριέχει και αυτό το αίτημα, συνεργαζόμενοι μάλιστα άψογα με την αντίστοιχη οργάνωση των Γάλλων, η οποία, ξαναλέω, πρωτοπορεί στα ζητήματα του κρασιού, αδιαφορώντας για τις κοινοτικές νομοθεσίες. Για λοιπόν για το κρασί, έτσι, μια δικλίδα ασφαλείας ουσιαστικά για τον παραγωγό. Μια δικλίδα ασφαλείας για τον παραγωγό, καθώς αυτές οι καταστροφές που είχαμε στον αμπελουργικό τομέα και της Κρήτης και της Ελλάδος γενικότερα φέτος ήταν καταστάσεις που βίωσαν και οι άλλες χώρες, δηλαδή και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες υπήρξαν ανάλογες καταστάσεις λόγω της λεγόμενης κλιματικής κρίσης ή αλλαγής, εν πάση περιπτώσει. Ωστόσο, όπως είπαμε και προηγουμένως, οι Γάλλοι λένε ότι εμείς έχουμε μια μείωση της παραγωγής μας πάρα πολύ μεγάλη, που υπερβαίνει, δεν ξέρω σε τι ποσοστό, μιλάνε όμως για αύξηση του κόστους παραγωγής που ξεπερνάει το 40% οι Γάλλοι. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν διεκδικούμε να δοθεί από το κράτος μέλος μάλλον, δηλαδή από την ίδια τη γαλλική κυβέρνηση, αυτή η κατώτατη εγγυημένη τιμή. Βεβαίως για να γίνει αυτό θα πρέπει να πιστούν οι Βρυξέλλες, για να μην υπάρξει ας πούμε αυτό το εμπόδιο των κοινοτικών διρεκτίβων που μας θέλουν να ακολουθούμε πιστά τις εντολές των Βρυξελών. Χριστόφορε, για να το καταλάβουμε λοιπόν απολύτως, κανονικά η Κομισιόν είναι αντίθετη με αυτό, δηλαδή με την εγγυημένη κατώτατη μισθή. Ωστόσο, οι Γάλλοι έχουν βγει μπροστά τώρα λόγω ηθικών συνθηκών, αύξηση του κόστους, μείωση παραγωγής και ζητούν αυτό δείχνοντας το δρόμο και θέλει να βαδίσει και οι συντηρητικές οργάνωσεις στην Ελλάδα. Ακριβώς. Υπάρχει μια παράδοση στη Γαλλία, από ό,τι γνωρίζω, που θέλει τους Γάλλους και άλλες φορές μέσω των κυβερνήσεών τους να έχουν. Να έχουν στηρίξει τα δικά τους προϊόντα μέσα από εθνικού τύπου επιδοτήσεις, χωρίς πολλές φορές σε αυτό ή χωρίς πάντα σε αυτό να συνηγορεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια κάποιες φορές είχαμε και αντιδράσεις από την Κομισιόν γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό μια χώρα μέλος να στηρίζει πρωτίστως τους παραγωγούς της, ανεξάρτητα από το τι λένε Βρυξέλλες. Εγώ το ξαναλέω αυτό. Επειδή είναι πολύ λεπτό το θέμα αυτό, ό,τι έχει να κάνει με την ισορροπία πρέπει να κρατήσουμε ανάμεσα σε εθνικές πολιτικές και πολιτικές που ή επιβάλλονται ή προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσουμε και εμείς τα δικά μας τα συμφέροντα, αλλά και να λειτουργούμε και σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά να μην βγαίνουμε τελικά και χαμένοι σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό μπορεί να γίνει εδώ, λοιπόν. Με μια προσπάθεια από τη χώρα μέλος, από την εθνική κυβέρνηση, από την κυβέρνηση μάλλον μιας χώρας, να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έτσι πρέπει να γίνει, δηλαδή έτσι, τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίμενε, Χριστόφορε, να βάλουμε στην κουβέντα μας και στη συζήτησή μας και στον τον κύριο Χρήστο Μάρκου. Είναι ο πρόεδρος λοιπόν της κεντρικής οργάνωσης αμπέλου και ίνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Μάρκου. Κατώτατη εγγυημένη τιμή για το κρασί. Τι είναι αυτή η συζήτηση λοιπόν που ανοίγει από την Γαλλία? Κατά πόσο είναι εύκολο να ανοίξει και για την χώρα μας, ρεαλιστικά?
και σε μία βάση που θα μπορέσει να προστατεύσει και τα συμφέροντα των παραγωγών. Το λέω προκαταβολικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Είναι γεγονός αναφισβήτητο ότι δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε συμπτωματικό ότι και πάλι οι Γάλλοι μπήκαν μπροστά σε μία διεκδίκηση η οποία ενδεχόμενα να είναι πρόωρη όσον αφορά το αποτέλεσμά της. Όμως είναι ένα θέμα το οποίο το στηρίζουμε και θα το στηρίξουμε οργανωμένα και επιχειρηματολογικά στη συνέχεια, γιατί τα προβλήματα που έχει η απελογία της χώρας μας είναι προβλήματα τα οποία συνδέονται με τα μεγάλα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι απελουργοί και οι ενοποιοί των μεγάλων παραγωγικών χωρών, όπως είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσουμε τελικά να φτάσουμε στο ζητούμενο. Και το ζητούμενο δεν είναι επιδοτήσεις ΕΣΑΗ από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή κατώτερες εγγυημένες τιμές, αλλά το ζητούμενο είναι μια καθαρή, αν θέλετε, διαδικασία μέσα από τις συνθήκες της αγοράς, όπου η παραοικονομία δεν θα δημιουργεί τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται σήμερα, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες στρέμματα αμπελώνων να φεύγουν από την παραγωγική δικασία εξαιτίας της απουσίας υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα σε όλους τους παράγοντες της αγοράς. Πώς μπορεί η κατώτατη εγγυημένη τιμή, κύριε Μάρκου, να διασφαλίσει λοιπόν αυτούς τους κανόνες στην αγορά? Δώστε μας έτσι ένα παράδειγμα. Ναι, αυτό είναι ένα αίτημα, το οποίο πρόσφατα μπήκε στην επικαιρότητα μετά από μία συνάντηση μιας μεγάλης μερίδας Γάλλων μεμονωμένων παραγωγών σταφυλικής παραγωγής, όπου βλέπουν τα διέξοδα τα οποία υπάρχουν και ζητούν εναγώνια από την δική τους κυβέρνηση να διεκδικήσει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πλαφόν κατώτερης τιμής για την παραγωγή τους, ούτως ώστε η τιμή αυτή να καλύπτει στοιχειοδός, αν θέλετε, το παραγωγικό κόστος και να δίνει μια προπληκτική καλλιέργεια. Είναι ένα δίκαιο αίτημα. Βέβαια, αυτό δεν συνάδει με τις συνθήκες του ελεύθερου ανταγωνισμού. Όμως είναι κάτι το οποίο οι Γάλλοι το διεκδικούν με τα μανίας. Και εμείς, αν θέλετε, συντασσόμαστε με αυτή την λογική, η οποία λέει ότι πέρα από από τα ζητήματα τα οποία θέτει η Κομισιόν περί ελεύθερης αγοράς και υγιούς ανταγωνισμού, υπάρχει το εισόδημα του παραγωγού, το εισόδημα του αμπελουργού, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι πηγαίνει στα ζήτητα. Δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο, έτσι, από τη Γαλλία. Κύριε Μάρκου, αυτό όμως πρέπει, προφανώς, θα πρέπει, πέρα από εσάς, τις οργανώσεις, τις ομοσπονδίες, θα πρέπει να το ζητήσει πολιτικά η ελληνική κυβέρνηση, όπως και οι άλλοι. Δεν ξέρω σε τι βαθμό πολιτικά μπορεί να φτάσει αυτό να γίνει εθνικό, αν θέλετε, αίτημα ή διακρατικό αίτημα από μέρους των παραγωγικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γεγονός αυτό που λέτε. Από μόνοι μας δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τέτοιου είδους πολιτικές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το διεκδικούμε και θα το διεκδικήσουμε επίσημα μετά το Διοικητικό Συμβούλιο που είμαι στην ΚΕΟΣΟΕ, στις 22, νομίζω, 22 του... Ναι. Μας είπατε ότι οι πιθανότητες ρεαλιστικά είναι μικρές για να, να πάρει σάρκα και οστά. Αλλά αν προχωρήσει κάτι τέτοιο, παρά τις μικρές πιθανότητες, η τιμή πλαφών στην οποία μας αναφέρατε θα την ορίσει το κάθε κράτος μέλος ή θα είναι κοινή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση? Προφανώς οι συνθήκες καλλιεργητικές είναι τελείως διαφορετικές από το ένα κράτος στο άλλο. Θα είναι τελείως διαφορετικές. Οπότε θα είναι ανακράτος, έτσι. Βέβαια. Ναι. Κύριε Μάρκου, το θέμα είναι το εξής. Καλησπέρα και από μένα. Να σας πω το εξής, ένα δευτερόλεπτο μονάχα. Ναι, ναι. Οι Γάλλοι πρωτοπορούν στα διεκδικητικά πλαίσια. Πριν από λίγες ημέρες υπήρξαν συγκρούσεις επί της ουσίας στα σύνορα Γαλλίας και Ισπανίας για κρασί το οποίο μπήκε στο γαλλικό έδαφος και προέρχεται
μέσα από τα σύνορα, μέσα από την Ισπανία, το οποίο δεν ήταν ισπανικό, δεν ήταν ευρωπαϊκό, δεν ήταν ευρωπαϊκή ηνοπαραγωγή, ήταν ενδεχόμενα από χώρες της Βόρειας Αφρικής, Μαγκρέπ κυρίως, και γίνανε επεισόδια εκτεταμένα. Έχει χυθεί αίμα για την, στο μεγάλο πόλεμο του Βρασίου της δεκαετίας του 60. Υπήρξαν θύματα, υπήρξαν νεκροί. Οι Γάλλοι πρωτοστατούν. Το ζήτημα είναι ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πράττει τα δέοντα ούτως ώστε να στηριχτεί η παραγωγή, η αμπελιονική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα τελικά δεκάδες χιλιάδες στρέμματα αμπελιονικών εκμεταλλεύσεων να εγκαταλείπονται. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Κάποια στοιχεία, κύριε Πρόεδρε, κάποια στοιχεία για τα τελευταία, ας πούμε, 10-20 χρόνια σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, σε τι βαθμό εγκαταλείπονται οι αμπελοκαλλιέργειες. Είστε ένας πολύ παλιός συνεταιριστής και έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία γύρω από αυτά τα στρέμματα. Μέσα στα τελευταία 9 χρόνια 65.000 στρέμματα φύγαν από τη μέση. Και φέτος η παραγωγή βέβαια είναι πάρα πολύ μικρή. Και εξαιτίας των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και της άνοιξης. Μεγάλο πρόβλημα βέβαια είχατε εσείς έτσι στην Κρήτη. Ένα ζήτημα το οποίο θέσαμε και σε μια συνάντηση που είχαμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σταμονίτη, όπου ζητάμε για τις περιοχές οι οποίες πλήγησαν από τις εκτεταμένες ακραίες καιρικές συνθήκες της φετινής χρονιάς να ενισχυθούν όπως έγινε και σε άλλες περιοχές. Και ανάμεσα σε αυτές είναι και η Κρήτη, έτσι. Το έχουμε ζητήσει επίσημα με ένα έγγραφο το οποίο το στείλαμε στις 10 Οκτωβρίου του 2023. Πέρα από τις καιρικές συνθήκες, κύριε Μάρκου, εδώ έχει παίξει ρόλο και αυτό το πρόβλημα που έχουμε και εδώ στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές, προφανώς, της έλλειψης εργατικών χεριών. Έχει παίξει καθόλου ρόλο αυτό? Αυτό έχει παίξει για διαδραματίσει ένα ρόλο όχι μόνο στο αμπέλι και στα φύλλα, έχει παίξει σε ολόκληρο τον αγροτικό τομέα. Υπάρχει μια διαρκής απουσία αγροτικών χεριών, με αποτέλεσμα να υπάρχει αύξηση του καλλιεργητικού κόστους επειδή τα μερικάματα ανεβαίνουν, αντιστρόφως ανάλογη από εκείνη την διαμόρφωση των τιμών στο προϊόν το οποίο πωλείται από μέρος του παραγωγού. Είναι, υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Βλέπετε να υπάρχει έτσι περιθώριο αναστροφής αυτής της εικόνας και αυτής της κατάστασης? Χρειάζονται γενναίες πολιτικές αποφάσεις και αν η χώρα μας έχει δείξει η ιστορία της ότι μπορεί να τις πάρει αυτές? Θα σας πω το εξής. Εγώ θεωρώ ότι η λύση δεν πρόκειται να έρθει μέσα από τις όποιες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει θα πρέπει να γίνει από την ίδια την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου θα πρέπει να βάλει το δάχτυλο επί το τύπο των Έλληνων και να πει ότι αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που έχουν οι Έλληνες αμπελιοργοί και οι Έλληνες συνοποιοί, βάζω και αυτούς μέσα, είναι τέτοια που δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό, παρά μόνο εάν δοθούν δυνατότητες να ομαλοποιηθεί η αγορά και να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός εσωτερικός, πράγμα που δεν γίνεται μέχρι σήμερα. Και τι λέω και τι εννοώ με αυτό? Δεν μπορεί να έρχονται κρασιά από οπουδήποτε, από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού και να διακινούνται στην Ελλάδα ως ελληνική ίνια, ακόμα και ως ελληνική ίνια ονομασίας προέλευσης και να μην υπάρχουν διαδικασίες ελεκτικές για να αποτρέπουν αυτά τα γεγονότα. Ακόμα και σήμερα, Πρόεδρε, ακόμα και σήμερα έρχονται. Να σας πω το εξής. Το πρόβλημα δεν το έχουν μόνο οι απελογοί. Οι απελογοί έχουν το μεγάλο πρόβλημα, όπου δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το κόστος στο καλλιεργητικό. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι για συγκεκριμένες ποικιλίες και για συγκεκριμένους απελώνες το οικονομικό αποτέλεσμα μιας απελογικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα είναι σχεδόν μηδενικό. Και εκείνοι οι οποίοι καλλιεργούν και συνεχίζουν να καλλιεργούν το κάνουν για τελείως ηθικούς, αν θέλετε, λόγους, επειδή υπάρχει μια ιδιαίτερη δέσμευση και ένας ιδιαίτερος δεσμός ανάμεσα στον αμπελουργό, το αμπέλι και το προϊόν. Συναισθηματικά δηλαδή, κύριε Μάρκο, συναισθηματικά. Τελείως.
Όταν σου λέει ότι το Σαββατιανό, για παράδειγμα στην Αττική, η δικιά μου περιφέρεια, η παραγωγική, το αποτέλεσμα το οικονομικό για ένα στρέμμα μπέλι είναι 3 ευρώ. Αυτό είναι το οικονομικό αποτέλεσμα. Χωρίς σε αυτό να βάζουμε, ξέρω εγώ, την προσωπική εργασία του αμπελουργού. Αυτό είναι το κόστος σε συνδυασμό με την τιμή πώλησης του προϊόντος. 3 ευρώ. Ανώ παρόμοιο αποτέλεσμα, σχεδόν παρόμοιο, κάτι παραπάνω από τα 3 ευρώ, είναι το οικονομικό αποτέλεσμα μιας αμπελουργικής εκμετάλλευσης στην ΕΜΕΑ. Και έχουμε και εισαγωγές, έχουμε και ανεξέλεγκτες εισαγωγές, Πρόεδρε, έτσι. Ένα μόνιμο φαινόμενο, εισαγωγές κρασιών αμφιβόλου ποιότητος από τρίτες χώρες κυρίως, που έρχονται εδώ και ελληνοποιούνται, έτσι δεν είναι? Έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό το φαινόμενο σήμερα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη. Έχουμε πληροφορίες γύρω από αυτό το φαινόμενο? Ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά ότι θα υπάρχει αύξηση των εισαγών σε σχέση με πέρσι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ποσότητες από το εξωτερικό μπαίνουν συνεχώς. Το ζήτημα δεν είναι ότι δεν μπορεί να τις απαγορεύσει. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να τις ταυτοποιήσεις και να ελέγξεις την ταυτότητά τους. Δηλαδή να μπαίνουν μέσα ποσότητες και να διακινούνται σαν κριτικά κρασιά στη συνέχεια και να μην είναι, αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό είναι. Εκεί είναι η όλη ουσία. Σωστά. Κύριε Μάρκου, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή μας και για τα όσα μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.